Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Είναι η μέρα των ερωτευμένων ή πιστεύετε ότι πιο πολύ η μέρα αυτή είναι εμπορική? Εμπορική είναι, εμπορική. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ανταλλαγή των δώρων? Όλα τα έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση. Όλα. Εσείς θα ψωνίσετε κάτι αυτή τη μέρα? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Δεν είμαι ερωτευμένος γι' αυτό. Χρόνια της πολλά. Μαχρική, δεν ξέρω. Εσύ θα γιορτάσεις σήμερα? Εννοείται πως όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν με λένε Βαλεντίνο. Δεν είναι η γιορτή των ερωτευμένων σήμερα? Είναι και η γιορτή των ερωτευμένων και η ονομαστική. Πιστεύεις ότι η γιορτή αυτή είναι πιο πολύ εμπορική παρά η γιορτή της αγάπης? Όχι, εντάξει, γιορτάζουν όσο να είναι αυτοί που είναι. Εντάξει, καλά κάνουν τα παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η μέρα αυτή πιστεύεις ότι είναι η μέρα των ερωτευμένων ή μήπως είναι κυρίως εμπορική γιορτή? Είναι πιο εμπορική μέρα, ότι έχει να κάνει με θέματα αγοράς ξεκάθαρα, δώρα κτλ. Θεωρώ ότι είναι μια απλή μέρα. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ανταλλαγή των δώρων ανάμεσα στους ερωτευμένους? Ναι, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα δώρα, ναι. Φυσικά, εντάξει, σε άποψη χρημάτων. Εντάξει, πιο οικονομικά φέτος. Εσύ θα γιορτάσεις? Ναι, από απόσταση. Δωράκι έλαβες? Όχι ακόμα. Θα δείξει. Είναι αυτό μια εμπορική γιορτή, ξεκάθαρα. Δεν έχει να δώσει κάτι. Όποιοι τη γιορτάζουν, να περάσουν καλά, αυτό. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ανταλλαγή των δώρων, ακόμη και των συμβολικών? Ναι. Κορίτσι. Ναι, την έχει επηρεάσει αρκετά. Αυτό. Εσύ έχεις ψωνίσει? Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα αυτή. Ψώνησες για τον εαυτό σου? Αυτό μου πήρε ένα δώρο. Άρα και εσύ γιορτάζεις? Ναι. Αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, κάποιος δεν είναι ερωτευμένος με τον εαυτό του? Γιατί όχι. Ναι, ξέρω εγώ. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Ποια είναι η άποψή σου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Πεταμένα λεφτά. Βγάζουν λεφτά τα μαγαζιά, εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό πιστεύω. Θεωρείς ότι είναι κυρίως εμπορική γιορτή? Ναι, αυτό, εντάξει. Εσύ γιορτάζεις σήμερα? Γιορτάζω, εντάξει, αλλά για καφέ θα πάω, δεν θα κάνω κάτι σοβαρό, μην φανταστείτε. Έχεις λάβει κάποια στιγμή ένα περίεργο δώρο τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Το πιο περίεργο δώρο που έχεις λάβει? Να σας πω το πιο περίεργο. Δεν έχω κάτι περίεργο, τα γνωστά, ξέρω εγώ, ρούχα που κάνουμε δώρο. Έχω κάνει και εγώ δώρο διάφορα τέτοια. Εσύ δηλαδή τι δώρο θα κάνεις φέτος? Έχω πάρει ένα άρωμα, ας πούμε, εντάξει. Πιστεύω πεταμένα λεφτά στα μαγαζιά. Εντάξει, πιο πολύ για την εικόνα γίνεται η γιορτή, πιστεύω. Και όχι κάποιο σοβαρό σκοπό. Δηλαδή εσύ δεν γιορτάζεις? Όπως όλοι γιορτάζουν, όλοι λογικά σε αυτή τη γιορτή. Άρα την πιστεύεις λίγο τη γιορτή? Όσο να είναι, εντάξει. Δεν θα πάω να δώσω λεφτά και τέτοια. Θα κάνεις κάποιο δώρο εσύ σήμερα? Όχι. Έχεις λάβει ένα περίεργο δώρο, είτε σήμερα είτε κάποια άλλη στιγμή? Ούτε. Όχι. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη γιορτή αυτή, παρόλο που θεωρείς ότι είναι εμπορική? Ναι, οικονομική κρίση και το στοίχημα που δεν πιάνουμε λεφτά με τίποτα. Κουβάδες. Η άποψή μου, τι να σας πω αγάπη μου, το θέμα είναι να είναι όλο το χρόνο η γιορτή για μια μέρα. Πιστεύω ότι είναι για την νεολαία πιο πολύ και για εμπορικούς λόγους. Άρα είναι κυρίως εμπορική η γιορτή αυτή? Εγώ, για μένα ναι. Το θέμα είναι να είμαστε καλά όλο το χρόνο, όχι μια μέρα το χρόνο. Έτσι δεν είναι? 40 χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Σε αυτά τα 40 χρόνια γάμου, το πιο περίεργο δώρο που έχετε λάβει από το σύζυγό σας ποιο είναι? Κατά καιρούς ένα λουλουδάκι, ναι, άλλο όχι. Εσείς θα κάνετε κάποιο δώρο σήμερα? Όχι, όχι. Έχει επηρεάσει. Πάμε να τον βρω τώρα, θα πιούμε ένα καφεδάκι και είμαστε έτοιμοι. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η άποψή σου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Η άποψή μου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι ότι πρέπει οι ερωτευμένοι να είναι πάντα μαζί καθημερινά και όχι μόνο αυτήν τη μέρα. Έχεις λάβει ήδη το δωράκι σου, έτσι? Βλέπω μια καρδούλα. Ναι, το έχω λάβει ήδη. Έχεις λάβει κάτι άλλο, κάποιο άλλο δώρο πιο παράξενο? Χειροπέδες. Εσύ τι δώρο θα κάνεις φέτος? Εγώ φέτος δεν έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά θα το δείξει η πορεία το βράδυ. Δεν τα λέμε όλα.
Θα πάρεις κάτι αντίστοιχα τόσο περίεργο όσο και οι χειροπέδες που έλεγα. Εννοείται. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Η άποψή μου, εντάξει, τι να πω, ο καθένας, βασικά δεν υπάρχει, πιστεύω, η μέρα αγάπης είναι κάθε μέρα, πιστεύω. Οπότε για μένα κάθε μέρα π.χ. είναι ο Άγιος Βαλεντίνος. Μήπως πιστεύεις δηλαδή ότι η μέρα αυτή είναι κυρίως εμπορική για να δουλεύουν τα καταστήματα? Φυσικά. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί άνθρωποι το κάνουν και γι' αυτό κιόλας. Εσύ θα πάρεις κάποιο δώρο σήμερα? Εγώ φυσικά και όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Εγώ με την ΑΕΚ μόνο. Αγαπώ την ΑΕΚ, οπότε θα πάω πάρω ένα δώρο για την ΑΕΚΑΡ γι' αυτό. Ποια είναι η άποψή σου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα δεν έχω κάποια άποψη. Θέλω να πω ότι αυτή η μέρα είναι για τους ερωτευμένους και αυτά, ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι γιορτή αγάπης ή μήπως τελικά είναι εμπορική γιορτή? Είναι γιορτή αγάπης, ναι. Εσύ δηλαδή θα κάνεις κάποιο δώρο σήμερα? Ναι, έχω σκοπό να κάνω, ναι. Το πιο περίεργο δώρο που έχεις κάνει ποτέ? Δεν έχω κάνει περίεργο δώρο, όχι. Έχεις λάβει όμως κάποιο περίεργο δώρο? Όχι. Απλά δώρα? Απλά δώρα, ναι, κανονικά. Εντάξει, ένα άρωμα έχω λάβει. Τι άλλο, άρωμα. Λουλούδια έχεις προσφέρει? Ναι, έχω προσφέρει λουλούδια, ναι, πολλά. Θέλω να πω ότι τα λουλούδια της αρέσουν πιο περισσότερο από τις γυναίκες, έτσι, με το άρωμα και αυτά. Πιστεύεις όμως ότι η οικονομική κρίση μήπως έχει επηρεάσει την ανταλλαγή δώρων, ακόμη και των συμβολικών δώρων? Πιστεύω, ναι, την έχει επηρεάσει, ναι, αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η μέρα. Πιστεύεις ότι είναι μέρα των ερωτευμένων ή είναι κυρίως εμπορική ημέρα? Εμπορική ημέρα. Κυρίως εμπορική, να δουλέψουν και τα καταστήματα. Και οι πιο μικρές ηλικίες ίσως να δώσουν και τα δωράκια τους και να χαρούν λίγο περισσότερο. Εσύ θα κάνεις κάποιο δώρο σήμερα? Θα κάνω. Κυρίως στο γιο μου και μετά στον άντρα μου. δεν έχω ψάξει ακόμη. Τώρα κάνω την έρευνά μου στα καταστήματα. Το πιο περίεργο δώρο που έχεις λάβει εσύ ποτέ? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περίεργο. Κανονικά, σοκολάτες, γλυκά, λουλούδια, τέτοια. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Και ναι και όχι. Μπορεί να κάνει κάποιος ένα πιο οικονομικό δώρο, ενώ υπό άλλες εποχές, ας πούμε, να έκανε κάτι λίγο πιο ακριβό.